Φίλες και φίλοι, χαίρετε, Αριστοτρίτη, μαζί με τη δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου. Τώρα είναι το σοβαρό λόγκ της σημερινής Αριστοτρίτης. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο σκέφτηκα να το κάνω σε σένα. Ότι είσαι καταλληλότερη από μένα να το απαντήσεις και γιατί είσαι πιο κοντά στην ηλικία αυτού που ρωτά, αλλά και γιατί είσαι πιο διαβασμένη σε αυτά τα θέματα. Είναι ένας νεαρός άντρας, ο οποίος λέει θα ήθελε να ακούσει τη γνώμη μας για το πώς θα περάσουμε το χειμώνα. Το άγχος με τα χρήματα, την απομόνωση και γενικά το νόημα της ζωής στη σύγχρονη κοινωνία που απλώς μαστίζει και γίνεται φιάλτης, ειδικά για τη γενιά που γεννήθηκε τη δεκαετία του 90. Πώς θα βγάλουμε λοιπόν αυτό το δύσκολο χειμώνα. Λοιπόν, σίγουρα συντρέχουν πολλοί κοινωνικοί παράγοντες. Είναι ο πόλεμος, είναι η ακρίβεια, είναι τα ψυχολογικά μας που μας έχει αφήσει η πανδημία, είναι τα ερωτηματικά αν θα είναι ακόμη μια πανδημική χρονιά ή αν θα τη γλιτώσουμε, δεν ξέρουμε ακόμη, φανεί. Και γενικότερα οι ειδήσεις βρίθουν από αρνητικές έτσι, δηλώσεις και ειδήσεις που μπορεί να μας πανικοβάλλουν και να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι αν τη βγάλουμε και φέτος καθαρή, μάλλον είμαστε τυχεροί άνθρωποι. Κάπου διάβασα, λέει, λένε ο φετινός χειμώνας ήταν δύσκολο, σαν πως και η προηγούμενη ήταν εύκολη. Εντάξει. Κοίταξε, αυτό που λέγεται τώρα, αυτό που λέγεται τώρα και ειδικά για τους νεότερους που είναι γύρω στα 30 τώρα, που πριν 20 χρόνια ή πριν 15 χρόνια, αν κάποιος ήταν γύρω στα 30, συνήθως είχε καταφέρει να βρει μια εργασία που μπορεί να μην ήταν ικανοποιητική εργασία, αλλά να ήταν ικανοποιητικά τα έσοδα που θα μπορούσε να ζήσει μια ζωή φυσιολογική, με την έννοια του να ζει σε ένα δικό του χώρο, αν έχει μια σχέση να ζει μαζί με τη σχέση του, να μην ζει μαζί με τους γονείς του και να έχει μια οικονομική ευχέρεια για τα βασικά. Τώρα, για τους περισσότερους αυτό δεν ισχύει. Και λέγεται ότι το χειμώνα θα είναι πολύ ισχυρή ενεργειακή κρίση. Ενεργειακή κρίση, έτσι λένε όσοι ασχολούνται με τα οικονομικά και με τις επιχειρήσεις, και θα ήδη έχουν πάει στο Θεό οι λογαριασμοί του ρεύματος. Η βενζίνη έχει ακριβώσει πάρα πολύ. Η κρίση εξακολουθεί να υφίσταται. Υπάρχει πολλή ανεργία. Οι δουλειές είναι με πολύ χαμηλούς μισθούς. Δηλαδή, όντως είναι ένα πραγματικό ζήτημα. Ναι. Υπάρχει όντως δυσκολία. Έχουμε και μια παρενόχληση εδώ. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει όντως μεγάλη δυσκολία, γιατί ο μέσος όρος και λίγο παραπάνω δυσκολεύεται ακόμη για την επιβίωση. Δεν μιλάμε ότι δηλαδή δεν βγάζεις πιο λίγα, δυσκολεύεσαι να επιβιώσεις, τόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Και είναι κοινωνικοί οι λόγοι και διάφοροι άλλοι πολιτικές αποφάσεις που έχουν πάρθει πολλά χρόνια τώρα, που φαίνεται ότι η γενιά, όχι μόνο του 90, αλλά και πιο πέρα, νομίζω, αλλά όσο πιο νεαρός είσαι, τόσο πιο δύσκολο είναι, πιστεύω, γιατί έχεις λιγότερες ευκαιρίες να βρεις, αν θέλεις, τα πόδια σου, να μπορέσεις να έχεις μια καλή αποκατάσταση. Πέραν από το θέμα των σπουδών και το πώς μπορεί να σε στηρίξει κανείς για να σπουδάσεις, είναι και το θέμα του πώς μπορεί να προχωρήσεις τη ζωή σου μετά. Δηλαδή να μπορείς να μένεις μόνος σου, να μπορείς να τα βγάζεις πέρα, να πληρώνεις τα νίκια. Να έχεις ένα δικό σου κλουβί, όπως το λάκι μου θα πάει. Να έχεις, τέλος πάντων, τα βασικά για να μπορείς να πεις ότι ζεις αξιοπρεπώς. Το επίπεδο λοιπόν της αξιοπρεπούς διαβίωσης έχει φτάσει πολύ χαμηλά. Οπότε καταλαβαίνω το ερώτημα και το προβληματισμό. Είναι ερωτήματα και προβληματισμοί που ακούω συνέχεια και στην ψυχοθεραπεία από τους θεραπευόμενους μου, και είναι και δικοί μου προβληματισμοί. Και εμείς τώρα που πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πόσο αυξήθηκαν τα ενίκια. Τα ενίκια είναι στο Θεό. Απίστευτα. Και στην Κύπρο στη Λεμεσό είναι πολύ ακριβά. Απίστευτα. Εντάξει, καλά, η Λεμεσός έχει ξεφύγει. Αλλά και η Θεσσαλονίκη έχει ξεφύγει. Δεν μπορείς να φανταστείς τι τιμές. Mm. Ακόμη και στα εστιατόρια τις βρήκαμε πολύ τσιμπημένες τις τιμές. Σχεδόν σαν της Κύπρου οι τιμές που είχε στα εστιατόρια.
Μαρία, έχουν αυξηθεί όλοι οι φόροι, καλά το είπα, τα αναλώσιμα, η ενέργεια. Με την τιμή της βενζίνης ήταν απίστευτα υψηλή. Και καταλαβαίνουμε, γιατί ζήσαμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη και για λόγους οικονομικούς ήρθαμε στην Κύπρο, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια μέση οικογένεια, αλλά και για ένα νεαρό και μια νεαρή, να τα βγάλει πέρα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ωστόσο... Ψυχολογικά πώς το αντιμετωπίζουμε? Ψυχολογικά θα πρέπει να κάνουμε αρκετή εκλογήκευση, νομίζω. Mm-hmm. Να πούμε ότι... Να δούμε, κάνουμε λέει ένα ο άλλος, καλό απολογισμό. Σε ερωτεύσει και ο άλλος, δεν μπορώ. Κάνουμε, ας το πούμε, να πούμε τι χρειαζόμαστε τώρα, τι μπορούμε να... Τι περικοπές θα μπορούσαμε να κάνουμε προκειμένου να είμαστε καλύτερα, όσο γίνεται, γιατί είναι πολύ δύσκολο να περικόψεις τα βασικά. Και το άλλο θέμα είναι να κοιτάξεις μήπως μπορείς να φύγεις εκτός Ελλάδος και εκτός Κύπρου. Δηλαδή, αφού βλέπεις ότι τα πράγματα στη χώρα σου πάνε από το κακό στο χειρότερο και κάθε χρόνο είναι και χειρότερα, νομίζω... δεν σου δίνονται και πολλές επιλογές. Πάντως, έτσι για να πω κάτι, η κόρη μου είναι στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ. Κάνει μεταπτυχιακά. Τώρα είναι σε μια φάση που είναι πιο χαλαρό το ωράριο της, είναι προς το τέλος. Ενώ είναι πιο λίγες οι ώρες που χρειάζεται να δώσει για το μάστερ. Και εργάζεται. Εργάζεται πολίτρια σε ένα κατάστημα ρούχων. Και παίρνει παιδιά σοβαρά την ώρα, καθαρά 10 ευρώ. Ο γιος μου, ο οποίος έχει τελειώσει και τις σπουδές του και εργάζεται σε μια εταιρεία στην Κύπρο, παίρνει αναλογικά με τις ώρες που εργάζεται, πολύ λιγότερα χρήματα. Δηλαδή, η πολίτρια σε ένα κατάστημα ρούχων παίρνουν κάποιον που είναι ανειδίκευτο, αν έχει πτυχίο, αν έχει μεταπτυχιακό ή δεν ξέρω εγώ τι. Σαφώς, υπάρχουν άλλες χώρες στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν υψηλότερα μισθολόγια. Σαφώς. Και παίρνεις περισσότερα χρήματα. Τώρα στην Κύπρο έγινε ολόκληρη συζήτηση ότι θα ανεβεί ο βασικός μισθός από την 1η του Γενάρη. 940 ευρώ, είπαμε πόσα είπα. Άμα σκεφτείς ότι ένας άνθρωπος που θέλει να ζήσει μόνος του αξιοπρεπώς πρέπει να πληρώνει τουλάχιστον 500 ευρώ το μήνα ενίκιο. Μα πού? Υπάρχει έτσι ενίκιο στην Κύπρο? Άμα πας λίγο πιο έξω, λίγο πιο πέρα θα βρεις. Αλλά μετά πόσα θα δίνεις στη βενζίνη για να πηγαίνεις έρχεσαι στη δουλειά σου, πόσα θα δίνεις στο ρεύμα, πόσα θα δίνεις στο νερό, πόσα θα δίνεις στο τηλέφωνο, στο ίντερνετ κλπ. Κλπ. Δεν βγαίνεις με τους μισθούς τους ελληνικούς. Και μετά είναι η άλλη συνθήκη ότι ζεις με τους γονείς. Όταν ζεις μαζί με τους γονείς δεν είναι και το υγιέστερο ψυχολογικά περιβάλλον. Πάλι ο άλλος θα πει, αν πάω στο εξωτερικό θα έχω δυσκολίες του στυλ, θα είμαι μόνος μου, δεν θα έχω την Ελλάδα που, ή την Κύπρο που έχει καλό καιρό, που έχει ηλιοφάνεια, που έχει το ένα, που έχει το άλλο και θα ταλαιπωρούμε. Είναι και αυτά. Κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει κάτι ιδανικό. Δεν είναι όλα τέλεια και δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Οπότε, αν είσαι νεαρός και θες να ξεκινήσεις τη ζωή σου και δεν έχεις υποχρεώσεις παιδιά και τα λοιπά και μπορεί εύκολα να φύγεις, γιατί αν έχεις παιδιά, πρέπει να σκεφτείς και την ποιότητα ζωής των παιδιών και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας. Δεν μπορείς απλά σηκώνεσαι και φεύγεις. Είναι πιο δύσκολο. Οπότε, αν είσαι νεαρός και θέλεις να κάνεις την καριέρα σου, να ζήσεις αξιοπρεπώς, πρέπει να σκεφτείς σοβαρά το να φύγεις. Γιατί δυστυχώς και η Ελλάδα και η Κύπρος τρώει τα παιδιά της, δεν τα βοηθά, δεν βοηθάμε τα νεαρά παιδιά και τους νεαρούς επιστήμονες να επιστρέψουν πίσω στη χώρα τους και να κάνουν το έργο τους και να προσφέρουν στην κοινωνία, να είναι ενεργοί πολίτες εδώ σε αυτές τις χώρες που χρειάζονται το νέο αίμα και τη νέα έτσι θωριά στα πράγματα, τους διώχνουμε και αφήνουμε μόνο τους γέρους και τους μέτριους να και κυριαρχούν. Αν κάνει να ήταν σκύλι το πρόβλημα. Μόνο τον ακούω να κλαίει. Αλλά η σκύλι νομίζω είναι το πιο καλό από την ιστορία που λέμε. Οπότε, ναι, υπάρχει αυτή η δυσκολία. Φυσικά το ενεργειακό θέμα που θίγει ο φίλος εδώ, αλλά και τα θέματα αυτά, δεν είναι μόνο κυπριακά και ελληνικά, είναι παγκόσμια πια. Δηλαδή η ενεργειακή κρίση και όλα αυτά περί κλιματικής αλλαγής που είναι και επίσης τα ακούω συχνά συνήθως σε άτομα που ζουν στη Βρετανία ή στη Γερμανία,
επειδή ακόμη και το νερό το προσέχουν εκεί πια, δηλαδή δικαιούνται μόνο κάποια μπουκαλάκια τη μέρα, γιατί έχουν πρόβλημα νερού στην Αγγλία, και στη Γερμανία, Γερμανία. Και ρεύματος και νερού. Οπότε δεν είναι αυτές οι δυσκολίες τοπικό θέμα, δικό μας, είναι όλου του κόσμου. Ωστόσο, όσον αφορά το οικονομικό ζήτημα, γιατί για να πληρώσεις το ρεύμα και να πληρώσεις το νερό και να τα πληρώσεις όλα αυτά, πρέπει να έχεις και δουλειά, νομίζω ότι στο εξωτερικό ή αυτές τις εταιρείες που πλέον δραστηριοποιούνται μέσω διαδικτύου, που μπορεί να ζεις, ας πούμε, στη χώρα σου, αλλά να δουλεύεις σε εταιρείες που δεν είναι στη χώρα σου, που η πανδημία, αν θέλεις, τις έφερα στο προσκήνιο και είδαν ότι οι εταιρείες είναι εξίσου παραγωγικοί οι εργαζόμενοι τους και γλιτώνουν μάλιστα και χρήματα, γιατί άλλο να καίνε ρεύμα, άλλο γενικότερα να έχουν αναλώσιμα ήδη και να έχουν εκεί τους εργαζομένους, και από τη στιγμή που είναι το ίδιο παραγωγή και μη σου πω καλύτερα να είναι από το σπίτι τους και να γλιτώνουν και τα πάγια τους, νομίζω κάποιες εταιρείες πια το στηρίζουν. Άρα ψάχνουμε για εργασία, ψάχνουμε για εργασία, ίσως εταιριών που είναι του εξωτερικού και όχι τοπικές, και ψάχνουμε και την ευκαιρία αν δούμε κάτι καλό. Και επίσης έχουμε και όρεξη να δουλέψουμε, όταν μας πιάσουν σε μια εργασία δουλεύουμε, δεν κολοβαράμε. Σίγουρα. Γιατί τα ακούω και αυτά. Σίγουρα, σίγουρα δουλεύουμε. Αυτά δεν τα, αυτές τις συζητήσεις τις κάνουμε για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους και έχουν όνειρα και φιλοδοξίες και πράγματα να προσφέρουν. Τα αγαθά κόπισχτούνται. Είναι πολύ δύσκολη περίοδος αυτή, εξαιρετικά δύσκολη περίοδος αυτή. Αλλά όποιος προσπαθήσει συνειδητά και βάλει όλη του την ενέργεια στο να βρει λύση για τον εαυτό του και είναι και εργατικός και ενεργητικός και δεν τα βάζει κάτω και στέλνει συνεχώς βιογραφικά, πάει σε συνεντεύξεις, ξαναπροσπαθεί, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μας πιάσει μία έτσι απογοήτευση, να νιώσουμε ότι πάει, τελείωσε, δεν έχει για μας, είμαστε άτυχοι, γεννηθήκαμε, είμαστε η γενιά του 80, που να δει τη γενιά του 90. Και η γενιά του 2000. Ναι, και η γενιά του 2000. Και μετά, ας τις υπόλοιπες. Είμαστε γενιά η οποία είμαστε άτυχοι, γιατί ζούμε σε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Άρα προσπαθώ, απογοητεύομαι, τα βάζω κάτω και παραδίνομαι. Η παράδοση είναι το μόνο σίγουρο που θα μας φέρει στην καταστροφή. Θέλουμε, το να παραδοθείς. Μπράβο. Θέλουμε στόχο προσήλωση, όραμα, στόχους και όσο δύσκολο και να είναι, σίγουρα θα είναι καλύτερα από το να μην έχουμε αυτά που είπα. Και εντάξει, δεν λέμε ότι το άτομο που μας έχει γράψει εδώ λέει πράγματα που δεν ισχύουν. Ισχύουν και πανισχύουν. Βεβαίως και ισχύουν. Και είναι προβληματισμοί που πρέπει όλοι μας να έχουμε. Αλλά ψάξτε το και για δουλειές στο εξωτερικό. Σας λέω, με 10 ευρώ την ώρα καθαρά να δουλεύει κάποιος πολίτρες σε κατάστημα ρούχου. Εντάξει. Αν δουλεύει 8 ώρες τη μέρα, αν δουλεύει 6 μέρες τη εβδομάδα, μπορεί να βγάλει τα πιστούς. Μιλούμε τώρα για απλοϊκές δουλειές. Για δουλειές που δεν θέλουν ιδιαίτερη προϋπηρεσία ή οτιδήποτε. Δηλαδή, υπάρχουν λύσεις, όμως δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Να είμαι και στην Ελλάδα, να είμαι και στην Κύπρο, να είμαι και με τη μαμά μου, να είμαι και με τον μπαμπά μου, να έχω και τη βολή μου, να έχω και το αυτό μου, να μην πληρώνω και ενοικιό, να μην ταλαιπωρούμε και να κλαίγουμε κιόλας. Δεν λέω ότι κλαίγει το φίλο σε καμία περίπτωση. Ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επίσης, ακούω για κάποιους άλλους που κάνουν δύο δουλειές. Μιλούσα μια κοπέλα προχθές, η οποία μου λέει: ναι, δουλεύω μια πρωινή δουλειά που μου δίνει το βασικό μισθό και δουλεύω για μια απογευματινή δουλειά. Την οποία την κάνω τρεις φορές την εβδομάδα, κυρίως τα Σαββατοκύριακα την κάνω αυτή τη δουλειά, για να τα βγάλω πέρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Καλή δύναμη. Είμαστε αρνητικοί και απεσιόδοξοι δεν θα μας βοηθήσει να βγάλουμε το χειμώνα. Όχι. Είναι η ιστορία με το να φοβάσαι για την υγεία σου και επειδή φοβάσαι να πέφτει το αμυντικό σου σύστημα και να κολλάς πιο εύκολα μια ασθένεια. Ενώ κάποιος που δεν φοβάται να έχει πιο υγιές, πιο ανθεκτικό. Και προσέχουμε πολύ τις ειδήσεις που ακούμε. Δεν χρειάζεται να τις ακούμε τις ειδήσεις αυτές, τις κασάνδρες αυτούς που βγαίνουν και λένε και είναι δύσκολο και είναι τάλλο, γιατί και αυτοί κάποιο λόγο παραπάνω μπορεί να έχουν να μας εκφοβίζουν. Λέω εγώ τώρα. Κοίταξε, ψηλώνει τηλεθέαση,
Ο κόσμος, άμα ακούει συνεχώς αρνητικές ειδήσεις και φοβάται μετά οτιδήποτε συμβαίνει, το δέχεται με μια απελπισία. Ακριβώς. Δηλαδή δεν υπάρχει μαχητικότητα και επαναστατικότητα απέναντι σε αυτό. Αφού ακούμε συνέχεια στην τηλεόραση ότι όλα αρπάνε χάλια, θα έχουμε ενεργειακή κρίση, θα έχουμε. Ό,τι χαράτσι μας κόψουν, όπως μας το πάνε, δεν επαναστατικά. Το περιμένουμε. Δεν αντιδράει κανείς και το δεχόμαστε. Τα δέχεσαι με απελπισία αυτά τα πράγματα που δεν αξίζεις, που δεν τα θέλεις, πώς το λέει, να καβάφεις. Ναι, είναι στρατηγική αυτή για να μπορούν να, αν θέλεις, να καλλιεργούν καλύτερα τον τρόπο που θέλουν να αντιδρούν οι άνθρωποι. Οπότε είναι μέθοδος να κάνουν αυτά που, να κάνουμε αυτά που θέλουν χωρίς μεγάλο κόπο. Γι' αυτό κλείνουμε τις δέχτες μας, ακούμε αυτό που θέλουμε, πλέον υπάρχουν τόσες πηγές ενημέρωσης, υπάρχουν τα podcast, υπάρχουν τα βίντεο στο YouTube, υπάρχουν ένα σωρό άλλοι τρόποι να ενημερωθούμε. Δεν χρειάζεται να ακούμε 24 ώρες 24ωρο αυτή τη μαύρη καταχνιά των μουμουέ όλων αυτών που βγαίνουν κάθε από το πρωί μέχρι το βράδυ και μας πανικοβάλλουν. Καλύτερα να κλείνουμε τους δείχτες και να κάνουμε κάτι που θέλουμε εμείς, να επιλέξουμε εμείς αυτό που θέλουμε να ακούσουμε. Και καλή δύναμη. Κρατάτε ήρα, αδέρφια, έχουμε περάσει κατοχή, οι Έλληνες, έχουμε περάσει η τουρκοκρατία, έχουμε περάσει πολλά και επιβιώσαμε. Και θα επιβιώσουμε. Ελπίζουμε να ήταν αισιόδοξο αυτό το μήνυμα. Πάντως και εγώ προσωπικά και η Αριστονίκη προσωπικά, έχουμε περάσει διάφορες φάσεις οικονομικής κατάπτωσης και αναγέννησης. Και εσύ το 2011 όταν ήρθες στην Κύπρο ήταν, όπως είπες, λόγω του ότι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα για σένα τότε και για τις δουλειές που κάνατε κλπ. Και πρέπει να ξαναξεκινήσεις από το μηδέν. Και πολλές φορές ξαναξεκινούμε από το μηδέν. Οι άνθρωποι επιτυχάνουν είναι αυτοί που δεν σταματούν να προσπαθούν. Η επιτυχία δεν έρχεται επειδή τον οραματίζεσαι, ή η επιτυχία επαγγελματική τη καριέρα ή στην προσωπική ζωή. Η επιτυχία έρχεται επειδή δεν σταματάς να προσπαθάς. Έτσι. Να προσπαθείς. Και θυμάμαι και κάτι χειμώνες που ήμασταν με μωρό παιδί και δύσκολα οικονομικά πολύ, άνεργοι, που τη βγάζαμε με κάτι κουβερτούλες. Και μάλιστα κατέβαινε η διαχειρίστρια γιατί αναρωτιόταν γιατί πληρώναμε τόσο λίγο πετρέλαιο. Ενώ όλοι πλήρωναν 200-300 ευρώ, εμείς πλήρωναμε 40 ευρώ. Σου λέει τι κάνουν αυτοί, κλέβουνε, τι κάνουνε. Και το σπίτι μας ήταν παγάκι, κυριολεκτικά. Και τη βγάζαμε με τις κουβέρτες, γιατί δεν είχαμε χρήματα να πληρώνουμε. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο πράγμα και το έχω νιώσει, το έχω βιώσει για πάρα πολλά χρόνια. Και ξέρω τι λέει ο φίλος εδώ, αλλά δεν θα είναι πάντα έτσι. Κάποια στιγμή γυρίζει ο τροχός. Αλλά πρέπει να βάλουμε και εμείς φόρα για να γυρίσει. Και να προσπαθούμε συνέχεια. Δεν τα βάζουμε κάτω. Πρέπει να πάρουμε φόρα για να γυρίσει ο τροχός. Να μην τον αφήσουμε μόνο του. Όποτε θέλει αυτός να γυρίσει. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη σε όλους. Εδώ θα είμαστε και το χειμώνα και θα τα λέμε. Γεια! Yeah!